Για το μεγάλο θέμα που έχει προκαλέσει αντιδράσεις με τις κάμερες στις αίθουσες, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV η Υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, τονίζοντας ότι η τροπολογία πέρασε μόνο για έκτακτες περιπτώσεις και λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι à la carte. Αυτή η τροπολογία πέρασε μόνο για έκτακτες περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη μια επιδημία. Οι έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε όταν ένα συμβάν, το οποίο είναι μια φυσική καταστροφή, μπορεί να αποτρέψει τους ή άλλους την ομάδα από το να βρίσκεται στο σχολείο. Επαναλαμβάνω ότι η ουσία της εκπαιδευτικής διαδικασίας βρίσκεται εντός της τάξης. Τίποτα δεν μπορεί να την υποκαταστήσει, και δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Χωρίς την έγκριση γονέων και εκπαιδευτικών θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία? Οι ευρωπαϊκές οδηγίες νομίζω είναι συγκεκριμένες στο συγκεκριμένο μέτωπο. Θα δοθούν διευκρινήσεις, κύριε Παναγιωτόπουλο, σε αυτό. Ούτως ή άλλως πέρασε η τέτοια πέραση, η τροπολογία ψηφίστηκε την Παρασκευή, θυμίζω. Διευκρινήσεις θα δοθούν τις επόμενες μέρες, αλλά επαναλαμβάνω ότι θα μιλάμε για πράγματα τα οποία προσωπικά δεδομένα, τα προσωπικά δεδομένα είναι à la carte, φαντάζομαι, κυρία Ζαχαράκη. Νομίζω με μια τροπολογία έτσι μπορούν να αλλάξουν. Όχι, τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι αλλά κάτι, κύριε Παναγιωτόπουλο, με κανένα τρόπο. Ως πιθανές ημερομηνίες ανοίγματος των δημοτικών, η Υφυπουργός ανέφερε την 20η Μαΐου είτε την 1η Ιουνίου. Προς το τέλος Μαΐου, σίγουρα μετά τις 20 Μαΐου, θα υπάρξουν οι ενδείξεις με πολύ προσωπική, προσεκτική μελέτη των δεδομένων από την Επιτροπή, έτσι ώστε να επιτρέπουν το άνοιγμα των δημοτικών. Αυτό σημαίνει κατ' επέκταση και παράταση της σχολικής χρονιάς αν ανοίξουν 1η Ιουνίου? Αν ανοίξουν πρώτοι, θα μπορούν να φτάσουν μέχρι τέλος Ιουνίου. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, σε κάθε περίπτωση μιλάμε για έναρξη σχολικής χρονιάς νωρίτερα. Η κυρία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στη δυνατότητα αλλαγής των συμβάσεων των καθαριστριών, ώστε να μεταφερθούν από τα δημοτικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όταν έγιναν νομοθετικές ρυθμίσεις, έτσι ώστε και οι καθαρίστριες από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση να μπορούν, οι κυρίες και κύριοι του καθαρισμού, τους οποίους ξέρω ότι αυτή τη στιγμή στηριζόμαστε για το κομμάτι του σχολιαστικού καθαρισμού των σχολικών μονάδων. Έγινε λοιπόν νομοθετική ρύθμιση για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και βέβαια και πιθανή δυνατότητα έτσι αλλαγή των συμβάσεων. Πρώτη μέρα ανοίγματος της Τρίτης Λυκείου, η Υπουργός Παιδείας διαβεβαίωσε ότι τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας με τα δεδομένα να εξετάζονται διαρκώς. Ξεκινάει σήμερα η σταδιακή επαναλειτουργία των σχολείων της χώρας, στο πλαίσιο της συνολικής αποκλιμάκωσης των μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση. Βήμα-βήμα, προσεκτικά, πάντοτε στη βάση των οδηγιών των ειδικών, όπως μας έχουν εισηγηθεί οι ειδικοί, και εδώ είμαστε να αξιολογούμε κάθε μέτρο και πώς αυτό εξελίσσεται. Να ευχηθώ καλή επάνωδο στους μαθητές της Τρίτης Λυκείου και πολύ καλή επιτυχία στις προσπάθειές τους.